Και με τον επόμενο καλεσμένο που έχουμε, τον οποίο έχουμε γνωρίσει από άλλη θέση, βέβαια ήταν και υποψήφιος στις προηγούμενες εκλογές. Αλλά με άλλη ιδιότητα. Πρέπει να πούμε, με άλλο κόμμα από αυτό που είναι τώρα. Ο κύριος Αθανάσιος Τσακρής είναι μαζί μας. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής του Κόσμος. Τον έχετε γνωρίσει κυρίως από τα κομμάτια. Από παλιά βγαίνει ο Τσακρής. Ήταν ο μόνος που έβγαινε με τη γρήπη και μας ενημέρωνε πάντα. Γεια σας, κύριε Τσακρή. Γεια σας, τι κάνετε. Καλημέρα σας. Είστε καλά. Λοιπόν, τώρα είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον Κόσμο του κυρίου Πέτρου Κόκαλη. Μια καινούργια προσπάθεια την οποία την αγκαλιάσατε. Και να μας πείτε γιατί την αγκαλιάσατε. Την αγκάλιασα γιατί είδα ανθρώπους πραγματικά που είχαν το ίδιο όραμα με μένα, τις ίδιες προοπτικές για το πώς πρέπει να γίνει μια νέα πολιτική και στη χώρα μας που να παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο. Και είναι και τα θέματα που ασχολούμαι και εγώ ιδιαίτερα, όπως ξέρετε είναι η δημόσια υγεία, που είναι η ενιαία υγεία, που η ενιαία υγεία τι είναι, βάζει τον άνθρωπο ότι δεν είναι μόνος στον πλανήτη. Ο άνθρωπος είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα που έχει να κάνει με όλους, με το περιβάλλον, με τα οικοσυστήματα, με τα ζώα. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και να καταλάβουμε τη σημασία που έχει η κλιματική κρίση σε πάρα πολλές πτυχές της κοινωνίας και της ζωής μας γενικότερα. Και νομίζω ότι ο κόσμος δίνει αυτή την προοπτική και χρειάζεται η Ελλάδα μια τέτοια προοπτική που λείπει από τη χώρα μας. Εσείς τι αριθμό είστε στο ευρωβουλευτό? Νομίζω 38. 38. 38. Όχι τα λέμε γιατί έχει σημασία. Έχει σημασία λέτε. Βέβαια, ναι. Πολλοί ψηφίζουν με τον αριθμό. Λένε ο Χρυσόγονος λέει εγώ είμαι 42, το τελευταίο. Δεν τον χάνεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το κόμμα τοποθετείται... Εντάξει, το πράσινο κομμάτι, ας πούμε, της Ευρωβουλής. Αλλά τοποθετείτε ιδεολογικά αριστερά, κέντρο, πού τοποθετείτε? Δεν θα έλεγα ότι τοποθετείτε με αυτή την έννοια. Το πράσινο κόμματα, όπως ξέρετε, σε όλη την Ευρώπη είναι κόμματα συνέργειας, σύμπραξης. Είναι αυτή η λογική που έχουν και στην Ευρώπη είναι πολύ διαδεδομένα. Συγκυβερνούν, η αλήθεια είναι. Συγκυβερνούν σε πολλές χώρες. Έχουν τέτοια προοπτική και τέτοια λογική σαν κόμματα τα πράσινα κόμματα. Και η Ελλάδα, η οποία θα δοκιμαστεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια από την κλιματική κρίση, ήδη δοκιμάζεται περισσότερο. Το ζήσαμε την τελευταία χρονιά με τις θεομηνίες που είχαμε στη χώρα μας, που δεν ήταν θεομηνίες ούτε θεόξαλτες. Ακριβώς έχει να κάνει καθαρά με την κλιματική κρίση, έχει αλλάξει τελείως τα οικοσυστήματα και στη χώρα μας και πλήττονται περισσότερο οι νότιες χώρες της Ευρώπης παρά οι βόρειες χώρες. Εμείς είναι που θα πληγούμε. Έχουμε τον τουρισμό μπροστά μας που είναι η βαριά μας βιομηχανία, που είναι πολύ πιθανόν να έχουμε σημαντικά προβλήματα τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να κάνουμε ανθεκτικό τον τουρισμό μας, ανθεκτική την οικονομία μας. Καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες που βάλτε, όπως ξέρετε, η Θεσσαλία πια πέρα από τις μεγάλες καταστροφές σε δημόσιες υποδομές και ιδιωτικές υποδομές που ξεπερνούν τα 3,5 δισεκατομμύρια, όπως ξέρετε, οι επιπτώσεις από την θεομηνία αυτή, από τις πλημμύρες, από την κακοκαιρία Ντανιέλ. Που αν είχαμε πάρει, αν είχαμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα, αν είχαμε κάνει τα απαραίτητα μέτρα, αντιπλημμυρικά μέτρα που θα κοστίζαν πολύ πολύ λιγότερο, θα είχαν αποσοβιστεί στο πολύ μεγάλο τους ποσοστό. Και είναι και ένα άλλο θέμα η ενέργεια. Έτσι. Η χώρα μας, ένα πρόβλημα που έχουμε με την οικονομία μας σήμερα και με την ακρίβεια που μας μαστίζει, συνδέεται και με την ενέργεια. Έχουμε τη δυνατότητα, σαν χώρα με πολύ ήλιο και πολύ αέρα, να παράγουμε φτηνή και καθαρή ενέργεια, το οποίο δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί όσο θα έπρεπε στη χώρα μας. Άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης το έχουν εκμεταλλευτεί πολύ περισσότερο από εμάς. Έχουμε μείνει πολύ πίσω σε αυτό και επηρεάζει την οικονομία, επηρεάζει την τσέπη μας, επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Πάντως, δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή. Τα πράσινα κόμματα, κύριε Τσακρή, στο οποίο ανήκετε κι εσείς, όπως είναι το κόμμα, μήπως είναι τελικά μόνο πράσινα κόμματα, μόνο για την πράσινη ανάπτυξη, μόνο για την ενέργεια και δεν ακούμε τίποτε άλλο? Κύριε Τσούν, αυτό είναι που είπαμε προηγουμένως. Θα έλεγα ότι δεν επηρεάζει όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας. Ξέρετε, στο Ευρωβαρόμετρο, στους Έλληνες πολίτες που ρωτήσανε ποια είναι τα προβλήματα πιο σημαντικά, βάλανε πρώτο την ακρίβεια, τα θέματα δημόσιας υγείας, τα θέματα της στέγασης, την ασφάλεια του πληθυσμού. Όμως όλα αυτά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι συνδέονται με την κλιματική κρίση. Από κάτω είναι η κλιματική κρίση που τα επηρεάζει όλα αυτά. Να σας ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει αμιγώς με την επιστήμη σας. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι είναι δεδομένο ότι θα έρθει και άλλη πανδημία. Σίγουρα. Το οποίο το συνδέουν και με την κλιματική κρίση. Πρέπει να... Μα και η πανδημία που περάσαμε εν μέρη συνδέεται με την κλιματική κρίση. Όταν έχουμε διαταραχή στα οικοσυστήματα, όταν τα ζώα, οι νυχτερίδες, για παράδειγμα, έρχονται πιο κοντά στον άνθρωπο, διάφοροι βρίσκουν πιο εύκολα. Ξέρουμε πώς έγινε η εξάφρωση της πανδημίας και εκεί έχει να παίξει η κλιματική κρίση. Και σίγουρα θα βιώνουμε όλο και πιο συχνά τέτοιες καταστάσεις. Ήδη ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει όλη η ανθρωπότητα σήμερα είναι ο δάγκιος πυρετός. Ο δάγκιος πυρετός, όπως ξέρουμε,
που εξαπλώνεται κυρίως σε χώρες της Νότιας Αμερικής και της Ασίας, έχει μια πολύ μεγάλη έξαρση σε αυτές τις χώρες. Και ήδη βλέπουμε σε χώρες της Νότιας Ευρώπης, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, εξάρσεις του δάγκιου πυρετού, περιστατικά τα οποία έχουν η μόλυνση γίνει μέσα στη χώρα, δεν εισαγόμενα περιστατικά από άλλες χώρες, δείχνει. Όχι σε εμάς ακόμα, αλλά πολύ πιθανόν το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε τέτοια προβλήματα και στη χώρα μας. Επειδή τόσα χρόνια τον έχω μάθει. Καταφύγει το Τσακρί, πώς μιλάει. Ναι. Περιμένει την ερώτησή σου έτσι με και πάντα με χαμόγελο. Ναι. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Μέσα από την καρδιά μας, πραγματικά. Νομίζω ότι πραγματικά η χώρα χρειάζεται ένα τέτοιο πράσινο κόμμα να στηρίξει τις απόψεις και της χώρας μας για πράσινη μετάβαση, που είναι πολύ σημαντικό για όλες τις πτυχές, για την οικονομία, για όλα και για τη δημόσια υγεία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσακρή. Καλή προσωπική επιτυχία.